Καλησπέρα από το λόφο του Φιλοπάπου. Η Ξένια Καλογεροπούλου, ο εικαστικός Εδωάρδος Σακαγιάν και το τελευταίο έργο του Ευγένιου Ονίλ είναι τα σημερινά θέματα του lculture.gr. Ξένια Καλογεροπούλου, ηθοποιός, συγγραφέας, μεταφράστρια αλλά και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Πόρτα. Είναι γνωστή η αγάπη της για τα παιδιά και παρουσιάζει το καινούργιο της έργο παραμυθίσιμο που παίζεται στη Μικρή Πόρτα. Το έργο είναι βασισμένο σε λαϊκά παραμύθια της Ιταλίας. Το παραμυθίσιμο, όπως λέει και το όνομά του, είναι πολύ παραμύθι. Όπως λέμε μπέλο, μπελίσιμο, λέμε παραμύθι, παραμυθίσιμο. Διαβάσαμε 200 ιταλικά παραμύθια από τη συλλογή του Ιταλο Καλβίνο και διαλέξαμε 4 που μας αρέσαν πολύ και τα συνθέσαμε. Οι 8 πολύ ταλαντούχοι ηθοποιοί παίζανε, αυτοσχεδιάζανε πάνω σε αυτά τα παραμύθια και σιγά σιγά βγήκε κάτι που είναι θεατρικό έργο με το δικό του τρόπο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό ξεκινάει περισσότερο από το Θωμά τον Πασχόπουλο, προσπαθούμε να κάνουμε ένα θέατρο που είναι λιγότερο κειμένο για να είναι εικόνες, κίνηση, όσο γίνεται λιγότερα λόγια. Η άποψή μου για το παιδικό θέατρο είναι κυρίως ότι πρέπει να έχει πάρα πολλά επίπεδα. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα επίπεδο πάρα πολύ καθαρό, πολύ κατανοητό, άμεσα κατανοητό, γιατί αλλιώς το παιδί βαριέται. Πίσω από αυτό να έχει κάτι πιο δύσκολο και πίσω από το δύσκολο να έχει και πράγματα που παραμένουν μυστικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλα γίνονται. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι ένας πολύ ειδικός χώρος. Είναι το εργαστήρι του Θεάτρου Πόρτα, όπου έρχονται παιδιά από 2 χρονών μέχρι 17 σε διάφορα τμήματα και κάνουν θεατρικό παιχνίδι, αλλά έρχονται και ενήλικες που μαθαίνουν πώς να παίζουν με τα παιδιά. Δηλαδή, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, θεατρολόγοι. Στο θέατρο των ενηλίκων δεν σκέφτηκα ποτέ τι ρόλους προτιμώ. Μ' αρέσει να παίζω αστεία πράγματα και έχω καιρό να παίξω κάτι αστείο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η παρέα και το έργο σαν σύνολο. Νομίζω ότι από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, εκείνο που ευχαριστήθηκα πιο πολύ ήταν οι μεταμορφώσεις που κάναμε πέρσι στο Αμόρε. Νέα Υόρκη, μεταξύ 3 με 4 το πρωί του 1929, λίγο πριν από το μεγάλο οικονομικό κράχ. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα του τελευταίου έργου του Ευγένιου Ονίλ Χιούι, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον πολυχώρο Μπάιος, σε σκηνοθεσία Άσπα Στομπούλη. Το Χιούι με συγκίνησε η τρέλα. Η τρέλα που έχει αυτό το έργο, που μιλάει για ανθρώπους που φαντασιώνονται, που ονειρεύονται, για ανθρώπους που φτιάχνουν ιστορίες, βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στις ιστορίες αυτές, σκηνοθετούν τον εαυτό τους. Και αυτό τους βοηθάει να περνάνε τη ζωή τους. Αγόρι μου, αν μ' άφηναν να ρίξω τα ζάρια έτσι σε αληθινά παιχνίδια, τώρα θα άξιζα 10 εκατομμύρια δολάρια. Το Χιούι γράφτηκε το 1942, αλλά είναι ένα πολύ σύγχρονο κείμενο. Όχι μόνο για αυτά που λέει, αλλά και με τον τρόπο που είναι γραμμένο. Αν το παρατηρήσει κανείς, θα μπορούσε να έχει γραφτεί από ένα σημερινό συγγραφέα. Εγώ είμαι 45. Δεν με κάνεις τόσο με τίποτα. Πιο προσγκόμενος λένε πως ούτε 40 δεν δείχνω ακόμα. Και πάω ένα στίχημα ακόμα για σένα. Γέννημα θρέμα της επαρχίας. Είμαι από το Σάγκινο στο Μίσιγκαν, αλλά ζω πολλά χρόνια εδώ στην πόλη. Και τώρα πια λέω πως είμαι βέρος νεοϊκέζος.
Ο Νίλ έλεγε ότι το Χιούι είναι ένα έργο για το θέατρο του μέλλοντος. Είχε πει επίσης ότι το έργο αυτό για να σταθεί σκηνικά, για να μπορέσει δηλαδή να πετύχει, χρειάζεται φιλμ και ίσως ειδικά επεξεργασμένα soundtrack, ηχογραφημένα. Η παράσταση έχει τέτοια στοιχεία, ακολουθεί μια τέτοια γραμμή. Εγώ προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να συνδέσω τον εσωτερικό χώρο με τον εξωτερικό χώρο της πόλης. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται αρκετά και μέσα στο σκηνικό, έτσι όπως το βλέπετε. Και ο Μίκη ο Παντελούς παίζει ζωντανά τρομπέτα και ηλεκτρική κιθάρα, συνδέοντας έτσι το χώρο της πόλης με τον εσωτερικό χώρο της ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου, που διαδραματίζεται το Χιούι. Σαν το Χιούι. Ίσως αυτό να μοιάζεται. Και παιδιά πάω στη Χιούι. Μάλιστα, κύριε, τρία. Χειρότερα από το Χιούι, δηλαδή. Εκείνος είχε μόνο δύο. Τρία. Αυτά συμβαίνουν στους απρόσεχτους. Θέλω η δουλειά μου να μιλάει στο κοινό. Δεν ξέρω πώς του μιλάει κάθε φορά. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο να το κρίνει κανείς, κάποιος άνθρωπος που κάνει μια παράσταση, αλλά αυτό θα ήθελα. Ναι, ο Χιούι ήταν ένας μεγαλειώδης ανθρωπάκος. Παρ' όλα αυτά, όπως το είπα, δεν ήταν ο τύπος που θα πίστευε κανείς πως ένας άλλος τύπος, ένας τύπος σαν εμένα δηλαδή, θα τον συμπαθούσε. Γιατί ήταν κουτορνίθι, βλέπεις. Ο Εδουάρδο Σακαγιάν διερευνά συχνά στα έργα του την ψυχολογία του παρατηρητή, στα πρόσωπα των οποίων αντανακλάται ο βασικός θεματικός προσανατολισμός του καλλιτέχνη, η απομόνωση και η μοναξιά που βιώνει το άτομο στην εποχή μας. Παντού είμαι ένας ξένος. Σχεδόν. Η τέχνη μου είναι να σώσω, όπως σας είπα, την δική μου ψυχολογική κατάσταση και εγώ ως επιτοπλίστων βρίσκομαι 99% όχι σε ένα θέατρο με νόημα. Η ζωή δηλαδή δεν είναι ένα θέατρο με νόημα. Το μεγαλύτερο μέρος είναι πάντα συγκρούσεις, είναι πάντα συνθήκες που αφαιρούν την ατομικότητα και τη διαφορετικότητα, τη δυνατότητα να υπάρχει ως διαφορετικός, και για αυτές τις στιγμές, τις δύσκολες μιλάω. Δεν μιλάω για τις στιγμές τις εξειδανικευμένες. Είναι εξάλλου ελάχιστες αυτές. Οι πίνακες μου με τους θεατές είναι ερωτηματικά. Η ζωγραφική τους δεν είναι οφθαλμαπάτη όπως η φωτογραφία και η τηλεόραση, αλλά η ψυχική μου κατάσταση. Υπάρχουν κριτικές που τα ζωγραφισμένα πρόσωπά μου τα ονομάζουν καρικατούρες ή γκριμάτσες. Νομίζω ότι μπερδεύουν τον πόνο με την ειρωνία και βλέπουν ίσως τις αγιογραφίες γκριμάτσες ή καρικατούρες. Αυτή η ψυχρή μηδενιστική ρεαλιστική σκέψη δεν μπορεί να δει την ψυχική πραγματικότητα ενός πίνακα ζωγραφικής, αλλά μόνο να αναγνωρίσει τον παγωμένο καθρέφτη σαν κι αυτήν. Αυτό ήταν όλο το στο κεφάλι μου, ας πούμε. Υπάρχουν στιγμές που έχω διαισθανθεί ότι όλοι οι θεατές, όπως και εγώ όταν είμαι θεατής, βρισκόμαστε μεταξύ ενός ζώου και ενός απονεκρωμένου αντικειμένου. Οι λεπτές αποχρώσεις λοιπόν εκεί ανάμεσα είναι πολύ ενδιαφέρουσες για μένα. Είναι έμεσα σαν να μιλάω με έναν τρόπο προσωπικό για την δημόσια ζωή. Εμένα όλη μου η δουλειά παλιότερα ήταν βασισμένο πάνω στην ιδιωτικότητά μου, στην προσωπική μου ζωή. Ζωγράφιζα τους κλειστούς χώρους, τον οικείο χώρο του πατρικού μου σπιτιού. Αλλά τώρα βρίσκομαι όλο και πιο πολύ, ανακαλύπτω ότι με εντριγκάρει τρομακτικά αυτή η πλευρά μου, η κοινωνική, ας πούμε. Συνήθως οι καλλιτέχνες δεν αλλάζουν τον κόσμο. Ο κόσμος αλλάζει από τους πολέμους, δυστυχώς. Από το αίμα αλλάζει. Όταν χύνεται αίμα, όταν σκοτώνονται, όταν διεκδικούν χώματα. Η τέχνη, δυστυχώς, σε αυτά τα πράγματα τα προσπαθεί να επουλώσει, τουλάχιστον στη δικιά μας την εποχή που δεν είναι μια εποχή κλασική, είναι μια εποχή που είναι μοντέρνα, ακριβώς αυτό, αλλαγών. Αύριο, στο lculture.gr, η ομάδα Buzz Productions εγκαθίσταται στο θέατρο Χώρα και μας οδηγεί στο δρόμο.
Θυμηθείτε το επόμενο ραντεβού μας. Αλλά επειδή οι τέχνες δεν σταματούν ποτέ, μπείτε στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο lculture.gr και μάθετε τα πάντα για εκδηλώσεις και γεγονότα τέχνης. Θα κερδίσετε και προσκλήσεις, όπως για τη θεατρική παράσταση παιχνίδια σφαγής από την ομάδα Άσκηση. Φορφερικής! Κακούργα! Ηρέμησε, ηρέμησε! Εδώ! Εγκρίνε! Τελικά συμβαίνουν πράγματα. Μαζί δεν θα τα χάσουμε. Καλό σας βράδυ!